Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ιστορία η οποία έπρεπε να έχει υποθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μια ιστορία με δάκρυα, αίμα, πείνα, θρησκεία, εξουσία και πολύ θάνατο. Και μέσα σε όλα αυτά κάπου υπήρχε και λίγη αγάπη. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Pillars of the Earth. Και αφού, δεν ξέρω, πλάκα είχε, ήθελα να κάνω αυτή την εισαγωγή για να σας τη δείξω. Δεν ξέρω, μ' άρεσε, είχε πλάκα. Και ενώ θα ήθελα να παίξω χώρο, πλάκα τώρα που το σκέφτομαι. Ας ανάψω λίγο τα φώτα. Νομίζω είναι καλά, ούτε πολύ φωτεινά, ούτε πολύ σκοτεινά. Check tech now, Κώστας εδώ. Σας έχω πει ότι εν μέρη δεν έχω χρόνο να παίζω πολλά παιχνίδια και όταν παίζω παιχνίδια τα παίζω για μένα. Απλά σε συζητήσεις που κάναμε με φίλους συνειδητοποίησα ότι πολλά από τα παιχνίδια που παίζουμε και που θεωρούμε διασκεδαστικά γενικά περνάνε στον ντουκου. Επειδή προμοτάρονται άλλα, επειδή 1002, επειδή παιχνίδια τα οποία αξίζει κάποιος να τα δει και να τα παίξει φεύγουν έτσι και δεν ασχολείται κανένας μαζί τους και είναι κρίμα γιατί υπάρχουν παιχνιδάρες οι οποίες δεν έχει ασχοληθεί κάποιος μαζί της. Τέλος πάντων, έτσι σκέφτηκα ότι αφού παίζω κάποια παιχνίδια, ίσως κάποιες μέρες να κάνω κάποια record και θα ήθελα να κάνω βασικά να είναι λίγο τακτικό αυτό, έστω μία φορά την εβδομάδα, ένα Σάββατο, μια Κυριακή, να σας βγάζω υλικό σχετικά με παιχνίδια. Ένα παιχνίδι να χαλαρώσουμε και να συζητήσουμε λίγο. Σκεφτόμαι να το κάνω gaming Σάββατα, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα γιατί μπορεί να είναι και gaming Κυριακές. Gaming Σαββατοκύριακο. Anyway, θα το σκεφτώ και θα το δούμε στην πορεία. Πείτε μου και εσείς ιδέες από κάτω. Είναι το πρώτο επεισόδιο ούτως ή άλλως. Όπως βλέπετε, έχουμε Ken Follett's The Pillars of the Earth from the Ashes. Είναι το πρώτο βιβλίο. Με τα chapter από το 1 ως το 7 έχουν άλλα δύο βιβλία τα οποία θα βγουν. Όπως βλέπετε το 2 και το 3 στην πορεία. Είναι καινούριο παιχνίδι, δεν έχει πολύ καιρό που έχει κυκλοφορήσει. Η αλήθεια είναι ότι είχε βγει και είχε γίνει και σειρά, πολύ ωραία σειρά και νομίζω ότι τα έπαιζε στο net. Ήθελα να τη δω, αλλά με πρόλαβε ο στρατός και δεν κατάφερα να τη δω. Δεν έχω διαβάσει τα βιβλία, αν και θα ήθελα. Και έτσι θα πάρουμε την πρώτη ιδέα, την πρώτη εικόνα από το παιχνίδι. Τι πιο ωραίο, να μαθαίνεις μια ιστορία. Μια ιστορία που έχει γραφτεί σε ένα βιβλίο από ένα παιχνίδι. Είναι click and point παιχνίδι. Σήμερα το πρωί με ξύπνησε ένα email από τον δημιουργό του παιχνιδιού, το οποίο μου στείλε τον κωδικό για να τον ενεργοποιήσω. Είναι ένα παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια, που για να πάρεις όλα τα chapter περίπου πάνω κάτω, νομίζω έχει γύρω στα 29 ευρώ στο Steam. Στο Steam το παίζω κι εγώ και νομίζω πρέπει να υπάρχει και στο PlayStation 4, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, διαφορετικό, η ιστορία πάνω κάτω νομίζω είναι το 1100 κάτι, 1113 στην Αγγλία, η οποία Αγγλία μαστίζεται από εμφύλιους πολέμους. Εκεί, από όσο ξέρω, ένας μοναχός, ένας μπίσοπ, ένας αρχιερέας, Φίλιπ νομίζω το λέγανε, θέλησε να κατασκευάσει με έναν τεράστιο καθεδρικό, ο οποίος θεώρησε ότι θα ένωνε τους ανθρώπους, θα τους έφερνε στην πίστη και θα σταματούσε τις αιματοχυσίες και θα έστρεφε τους ανθρώπους να πιστέψουν και να σταματήσουν να σκοτώνονται μεταξύ τους. Τι ουτοπικό. Εν ολίγης, είναι, όπως καταλαβαίνετε, σειρά διαπλοκής και το παιχνίδι δείχνει πολλά στοιχεία από την Αγγλία του 12ου αιώνα, την πείνα, το λοιμό, τις σχέσεις των ανθρώπων. Έχουν γίνει πολύ καλά voiceover, τώρα έχω και τα σκονάκια μου μπροστά γιατί δεν θυμάμαι όλα απ' έξω. Το καλό είναι ότι στο παιχνίδι έχεις τη δυνατότητα με τις επιλογές που θα κάνεις να αλλάξεις την ιστορία. Ενώ στο βιβλίο υπάρχει ένας προκαθορισμένος τρόπος, εδώ πέρα με τις επιλογές που θα κάνεις μπορείς να αλλάξεις την ιστορία και να τη φέρεις στα μέτρα σου και να δεις τι θα γινόταν. Έχει παρέμβει και ο συγγραφέας μέσα, οπότε όσοι έχετε παίξει, όχι όσοι έχετε διαβάσει βασικά, το βιβλίο έχετε δει τη σειρά, μπορείτε να αλλάξετε λίγο τη ροή της ιστορίας και να δείτε τι θα γινόταν αν άλλαζε κάτι που ίσως να το αναρωτιόσασταν. Η μουσική η οποία είναι υπεργαμάτη είναι από στην ουσία έχει δημιουργήσει η ορχήστρα της Πράγας. Έχουμε τρεις χαρακτήρες να παίξεις. Είναι ένα ζευγάρι αν δεν κάνω λάθος μέσα.
η Αλιάνα και πώς τον λένε τον άλλον, άλλον έναν, ο πρωταγωνιστής, και ένα παιδί το οποίο στην πορεία μεγαλώνει, οπότε το παίζει σε δύο στάδια, όταν είναι παιδί και όταν μεγαλώνει, νομίζω με αυτόν ξεκινά στην αρχή. Έχουμε voice-overs, τα οποία έχω ακούσει και έχω διαβάσει κριτικές για το συγκεκριμένο, τρομερά voice-overs. Από τα, είναι ο Glenn McCready, έχει το voice-over του Philip, Naomi Seldom η Αλιένα, και ο Cody Molko και ο Alex Jordan είναι για το μικρό χαρακτήρα μας, νομίζω Jack το λένε, θα το δούμε κιόλας. Και το ωραίο είναι ότι ο συγγραφέας κάνει την φωνή του Κάντον. Πάμε να δούμε όμως, να ξεκινήσουμε. Είναι click and point. Θες να παίξεις το tutorial, τι λέτε, να το παίξουμε, να μπούμε? Ας το μπούμε, γιατί όχι. Εδώ έχουμε διάφορες πληροφορίες αν κάνουμε δεξί κλικ, ωραία. Γενικά πολλές φορές τα click and point είναι εκνευριστικά. Δεν είναι και τίποτα τόσο περιδιαίτερο. Ωραία, μέχρι εδώ. Να δω και το κορίτσι. Μας έκλασε. Κλασικά πράγματα. Μην μιλάτε τόσο πολύ, ραλανιά! Για το τώρα λέει στην πλάκα του, μπορώ να πω. Το καλό είναι μέσα στο παιχνίδι βασικά. Και when your cursor changes, ναι. Α, πάμε σε άλλες περιοχές, ωραία, ναι. Και έχω να παίξω τέτοιο παιχνίδι πλάκα-πλάκα, click and point, ποντίκι και πάμε. Και το ωραίο με αυτά τα παιχνίδια ενώ δεν έχει κάτι σούπερ ιδιαίτερο να κάνεις, απλά πατάς το ποντίκι σου ρε παιδί μου. Το ωραίο λοιπόν με αυτά τα παιχνίδια είναι ότι σου προσφέρει την 1135, ναι. Σου προσφέρει την ικανότητα να δεις μια πολύ ωραία ιστορία και η οποία ξεκινάει μόλις τώρα. Έχει τρομερό art design, τρομερό art design. Είναι σαν να βλέπεις κινούμενο σχέδιο, μπορώ να πω. Και τρέχει αρκετά καλά, αν και το σύστημά μου δεν είναι τόσο καινούργιο, τρέχει με 60-70 fps. Που εντάξει, δεν είναι και το σούπερ απαιτητικό παιχνίδι μαζί με την εγγραφή ταυτόχρονα. Α, ένα ζευγάρι. Η οποία γυναίκα είναι έγκυος. Can't complain. After all, there's a cozy tree in my back. I promise. This will be the last fire. After tonight, it won't be trees anymore, but walls and a roof. In Shiring, I will find a job. What if the bishop wants to hire you for life? To keep his palace in shape, but maybe strengthen the town's defenses. Plain things, Tom Builder. Tom Builder, just walls and roofs. Όπως βλέπετε, έχω ένα κείωνα εδώ πέρα κάπου, εδώ. There. Took me a lifetime to find some dry ones in this wet. Why didn't we just use your staff? That old thing would have done nicely. Because that thing is precious. It's not made to burn. And we might be able to sell it. Right, now let's see if this does the trick. Πρέπει να ανάψουμε φωτιά έτσι. Για να δούμε. Τι λες τώρα, εντάξει. Απλό είπα εγώ. Αλλά δεν ξέρω, έχει ωραία ατμόσφαιρα, έχει ωραίο στυλ. Μάθε,
You want to cut up some turnips? We'll be making soup. If it helps. Never lift off. Alfred, you go and look for water. We like could a just snow. No, it'll be proper water for my family. Πρέπει να πίνεις το τσάι σου και να το απολαμβάνεις. You still haven't answered my question, Tom Builder. What if the bishop offered you a job like they did in Exeter? Something that is beneath your craft, but αυτή από ό,τι κατάλαβα θα πάει να τον προσλάβει ο αρχιεπίσκοπος εκεί. Building something is never easy. Και γυναίκα λέει τον γυνάντρα της Tom Builder. Tom Builder. Άρα είναι σαν να λες, ρε μητσοχτίστη. Something that stands for eternity, or I could die setting up houses and sheds. But what if houses and sheds would feed your family? Would you stay this time, or would you keep on looking? Ας διαλέξουμε αυτό. You know I could do so much more. You said the same thing then, and look where it brought us. Just promise me you'll think about it. Θα το σκεφτώ μετά, γυναίκα. You just collected the clue. Αχα, έχουμε στοιχεία και πρέπει να βρούμε πράγματα. Κάπου εδώ μέσα. Maybe we can sell the baby. Alfred! I'm joking. Τι ωραίος. Don't listen to me. Aren't you forgetting something? Τι ξέχασα. Το ραβδί μου. Το staff. Άντε. Can you see the sun yet? No, but Martha. Βασικά, αυτό. Don't distract me. I'm working. Θυμίζει τον Θεοδόλιχο που έχουν υποτοπογράφει αυτά τα ραβδιά. Ο γνώμονας. Έλα ρε φίλε. Tom Staff. Ωραία. Σου λέει διάφορα πραγματάκια. Έχουμε χάρτες, οποίους δεν τους έχουμε ακόμα έτοιμους. Stupid snow. Why did it have to come down just now? Μάλιστα. Άντε ρε, αλλά... του κουβά ξέχασα. Τώρα τον είδα. Let's go! Αυτό δεν μου αρέσει τόσο ότι πρέπει να το επικοινωνήσει 100 φορές. Θα γυπρός να γίνονταν αυτόματο. Αλλά ας πάμε τώρα στο δάσος. Φαίνεται ενδιαφέρον πάντως, μπορώ να πω. Λοιπόν, έχουμε το νερό, έχουμε το κορβάκι. Τυπικά αφού θα πάμε, ας χαζέψουμε λίγο με τα κοράκια. Ξου. Stonehenge και έτσι φάση. Beautiful. Είσαι χτίστης. Δεν γίνεται να είσαι χτίστης και να μην εκτιμάς τις ωραίες πέτρες. Δεν το πάμε πουθενά. Πάει κι άλλο. Τώρα είναι η αλήθεια. Too hard for my fist, but my need something hard like my pot. Να βρούμε και μια πέτρα, φαντάζομαι. Πέτρες. Έχει. Αχα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Να πούμε λίγο στο χιόνι. Μήπως μπορούμε να μαζέψουμε χιόνι. I can't carry it in my hands. No, it'll be proper water for my family. Yeah, αυτό μας μάρανε. Yeah, I can't carry a rock in a pot. Εδώ βλέπετε άμα πατήσω το space και το τέτοιο. No getting through there. Πάμε πίσω. Άντε, πιο μέσα στο δάσος. Και όλα αυτά για λίγο νερό. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ενώ τέτοια παιχνίδια γενικά με εκνευρίζουν. It's just more woods down that way. Έλα.
Τι δεν βρίσκω. Τελικά δεν είναι τόσο όπλο. Πρέπει να σκεφτείς και λίγο. Houses and sheds. Walls and roofs. I could do so much better. But I have quick time events. Ναι, δώσε πόνο. Μπράβο. Άμα, δεν είναι ωραία μουσική, είναι ωραίο το στυλ του. Άρε, Tom Builder. Μελαγχολία, η αλήθεια είναι ότι σε πιάνει λίγο. Winter is coming. Tom, what's keeping you? Λογικά αυτός παίζει να είναι ο Tom ο οποίος θα φτιάξει το ναό. Take. Ενδιαφέρον, I like it. Οπότε λογικά πρέπει να το βάλουμε να αλλιώσει. Nice. And did you think about what I asked you? Dreaming of building a cathedral was foolish. When we get to Shiring, I'll take the job. Why is a cathedral so special? Well, you've seen a few. You should know. Yes, but there are so many already. Why do you have to build another one? Is it because God needs more houses? May I? If you must. Well. Actually, a cathedral isn't so different from any other house. It always starts simple, with some walls. And on top of that, you put a roof. Very good. A roof to keep off the rain, and walls to keep up the roof. Together, that makes one big, long, but dark room. Like a cave. Wow. Και εδώ λέει πως είναι ο καθεδρικός. Built porticus. Put in windows. What about the windows? So of course you may want some light coming in. Windows. Ryan. So the people inside can see what they're doing. I think you forgot something. People can't get in if there are only walls. So, what do you suggest? Doors, of course. Είναι απλό, είναι ωραίο, όλα μ' αρέσει. And not only doors. But a big and impressive one to let in as many people as possible. Well, by now, we've carved quite a few holes in our cathedral. Κάτι ωραίο, κάτι υπέροχο. Unfortunately, not every building can carry a roof like that and have so many windows. So, what do we do? Good and solid work. That's what we do. If we don't want our cave to collapse, we have to make everything perfect. Not only strong, but consistent and perfectly even. The walls, the roof, the windows, everything. Perfectly proportioned. You shouldn't say big words like proportioned when talking to a child. What does it mean? It means beauty. Well, it means not only will it keep them dry. Give them hope. Agnes? Γεννάμε. Μαμά. Τώρα πες με το ξεγεννήσω. Έλα τώρα. Σπαθώ το νερό, φιάσχυμα. Fuck. Fuck. The baby is coming. But it's not Jill. Have your waters broken yet? Τι νερά, ρόσπασα, τα πάντα όλα σπάσανε.
You should have told me. Ωρε φίλε. I'm so tired. I don't believe I can bring it into the world. Θα το φέρεις, κρατήσου. Oh, look at all the blood, all the blood. The blood? Τι κλαις, Μάρθα. Ωρε φίλε. Children. Calm down, you two. There's nothing to be afraid of. Let us help. Αυτό ήταν σκληρό. Martha. Water. Go and collect more wood. Let's have a bigger fire. Let me do it. I'm quicker than her. No, let me do it. Alfred is faster. He has to do it. But I want to help too. Θα βοηθήσεις, παιδί μου, έλα, κάτσε. Collect some reeds and make me two lengths of string, each big enough for a necklace. What for? You'll see. Ω, είμαι καλός. Γυναίκα. Your hands are cold. Warm them for me. No. Yes. Can you feel the warmth? Yes. Bravo. Remember when Martha was born, and the Lady Isabella acted as midwife? You were building a chapel. Τρέχει το από κάτω η επιλογή. Πρέπει να είσαι γρήγορος. And she said, that drunken old witch would let her deliver a little wolfhound pups, and she took us to our own chamber. And poor Lord Robert could not go to bed until Martha was born. But why are you talking about that now? She's bleeding. Yeah. Να τις ρωτήσουμε καμιά φορά. What can I do to help? Cover me. Will she die? Σταματάρε! She'll die, right? Ωραίος γιος, γαμώ την τρε... Ωραία φίλε, σταματάρε! What else can I do? Keep me warm. Κράτησες τι, τι άλλο. Άταρσε είναι εδώ. What else can I do? Keep me warm. Εντάξει, το έχουμε αυτό, δεν χρειάζεται ξανά. It's not long now. Καλό κάνει το κρύο σε τις περιπτώσεις. Να σου πούμε άλλη μια ιστορία. Εντάξει, δεν έχει πολλές επιλογές. You lost your work. And then Martha almost got killed by that pig thief. You call that well? Έχει suspense. We're going through hell. I know. But we're still here for each other, aren't we? Τι τραβάει και αυτός ο πατέρας με τέτοιο βιβλίο και με τέτοια γυναίκα. You expect a lump of granite to come falling from my legs? I wouldn't be surprised. It's coming! Έλα! It's coming! Λοιπόν, το ξεγεννάμε και κάναμε πάση. Έλα, σφίξου. Εδώ! It looks horrible. Εδώ, he's perfect. A perfect boy. Αλάνι. Σε ποιο παιχνίδι θα ξεκινούσε και θα ξεγεννούσε και μια γυναίκα. It's all right. It will stop soon. Tom. Yes. Thank you for being my midwife. Στα λάνια. Do you remember the night I came to you in your lodge when you were working on my father's church? Of course. How could I ever forget? I never regretted giving myself to you. Never, for one moment. Every time I think of that night, I feel so glad. Me too.
Λοιπόν, επειδή το βλέπω να πάει μακριά και να είναι τεράστιο. I hope you build your cathedral. Εντάξει, ήταν αυτό που χρειαζόμασταν. Επειδή το βλέπω. I was. Τώρα γέννησε να είναι ενάντια. I was wrong. You deserve something beautiful. Build a beautiful cathedral for me. Άγνες, Άγνες. Όχι ρε φίλε. Papa, what's wrong with her face? Ωρε φίλε. Άγνες. Τι λες τώρα. Άγνες, wake up. Πλάκα κάνεις τώρα. What the fuck. Πλάκα με κάνεις τώρα. Λοιπόν, θα το σταματήσω εδώ γιατί θα πάει πολύ, σας είπα και πριν. Εάν θέλετε να... Μάλλον αυτό ήταν το πρώτο chapter και ξεκινάει η κανονική ιστορία, φαντάζομαι τώρα, λογικά. Εάν θέλετε να δούμε και τα υπόλοιπα, γράψτε μας στα σχόλια. Ίσως ενδιαφέρον να δούμε και άλλα στον καιρό παιχνίδια. Είναι οι τίτλοι για αρχή. Ας το κάνουμε ένα escape, ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό, πείτε μου. Βασικά, αυτό που θέλω να μου πείτε σίγουρα είναι αν θα θέλετε να δούμε όλη την ιστορία σιγά σιγά. Δηλαδή, μια φορά το Σάββατο μπορεί να μας πάρει και ένα χρόνο να το δούμε, αλλά να το καθιερώσουμε. Δηλαδή, εγώ να κάθομαι Παρασκευή βράδυ να παίζω με την ησυχία μου και το Σάββατο να σας το δείχνω, ίσως ή την Κυριακή. Πείτε μου αν θα σας ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται παραπέρα. Δεν έχω δει και πλάκα-πλάκα θα κρατηθώ να μην δω ούτε τη σειρά, να την κατεβάσω, ούτε το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον έτσι. Φαίνεται δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι πολύ απλό παιχνίδι. Αλλά το συνέστημα που μου δημιούργησε εμένα τουλάχιστον ξεκινώντας το είναι ότι μαζί με τη μουσική όλο αυτό ότι σε βάζει μέσα, σε βάζει όλο και πιο μέσα. Λοιπόν, πείτε μου αν σας ενδιαφέρει. Είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Check the knock, όσες εδώ. Να ανάψω και το φως καλύτερα να με βλέπετε γιατί στα σκοτάδια. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σίγουρα unboxing θα είναι πρώτα μέσα στην εβδομάδα. Απλά πείτε μου αν θα θέλετε να δείτε και τα υπόλοιπα. Γεια σας παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα.